Χριστός Ανέστη, φίλοι τηλεθεατές. Σήμερα η εκπομπή μας έρχεται εδώ στο λιμάνι, πιο συγκεκριμένα στην αποθήκη Γάμα, για να κάνει μια περιδιάβαση, να κάνει μια περιήγηση στην έκθεση, στην εξαιρετική έκθεση, η οποία υπάρχει ήδη από τις 9 Απριλίου, με τίτλο «Ο κ. Μανουήλ Πασέλινος εκ του πρωτάτου των Καριών του Αγίου Όρους». Η έκθεση είναι στα πλαίσια συνεργασίας της Αγιορετικής Εστίας μαζί με την Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2001-2004 και σκοπό έχει να αναδείξει ακριβώς την προσωπικότητα μα και τον χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα του Αγίου Όρους. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν ορισμένες συνεντεύξεις που έχουμε μαζί με βασικούς συντελεστές της έκθεσης αυτής. Που επιμελήθηκαν το στήσιμο, όπως λέμε, της έκθεσης του κ. Μανουήλ Πανσέλινου εκ του πρωτάτου των Καριών του Αγίου Όρους. Θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω πώς αντιμετωπίσατε την πρόκληση να απεικονίσετε τις τοιχογραφίες του Μανουήλ Πανσέλινου σε αυτόν τον χώρο. Μιλάμε δηλαδή για... Με ρωτάτε μάλλον πώς... αντιμετωπίσαμε το γεγονός ότι πρέπει να μεταφερθεί η αίσθηση, η κλίμακα, να μεταγραφεί κατ' ουσίαν ένας χώρος με τον οποίο, στον οποίο οργανικά ανήκουν αυτές οι απεικονίσεις, σε μία αποθήκη του λιμένου Θεσσαλονίκης. Ναι, είναι μια πολύ ελκυστική, καταρχήν, πρόταση. Πολύ σύντομα, βέβαια, καταλάβαμε ότι αποκτήσαμε πλήρη επίγνωση της δυσκολίας αυτού του εγχειρήματος, διότι είχαμε να χειριστούμε ένα τεράστιο θέμα που λέγεται Πανσέλινος και βεβαίως ένα μνημείο με το οποίο έχει αυτή την οργανική και αληθινή σχέση και χωρίς την οποία αισθανόμαστε ότι δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αποτελεσματικά για τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Επιχειρήσαμε βέβαια όχι από την αρχή την εύκολη αναπαράσταση. Δεν υπήρχε στην πρόθεσή μας, ούτε βέβαια και στη δυνατότητά μας να δημιουργήσουμε εδώ ένα άλλο πρωτάτο. Να μεταφέρουμε δηλαδή το πρωτάτο στην κλίμακά του και στις πραγματικές του, ας πούμε, γεωμετρικές σχέσεις, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτή την, σε εισαγωγικά, αληθινή συνομιλία τη ζωγραφική του Πανσέλινου με την δομή που την υποδέχεται. Mm-hmm.
κινηθήκαμε σε μια γλώσσα η οποία είναι γνώριμη στην αρχιτεκτονική, όταν επιχειρεί τέτοια πράγματα. Είναι μια γλώσσα αναγωγών, όπου μέσα από το ρυθμό, την αναλογία, άλλες χωρικές ποιότητες, προσεγγίζεις μια πραγματικότητα κατά το δυνατόν με τους δικούς της όρους. Και κατ' επέκταση βέβαια την πραγματικότητα του Πανσέλινου ως ζωγράφου, αγιογράφου του προγράμματος του εικονογραφικού του Πρωτάτου με αντίστοιχους όρους κλίμακας, ευρυχωρίας, τρισδιάστατης αφήγησης και συναρπαστικής συνομιλίας. Ναι, σε αυτήν τη συναρπαστική συνομιλία θα ήθελα να σταθούμε, γιατί όπως κουβεντιάζαμε και πριν κάνουμε την εγγραφή τη συγκεκριμένη, μιλούσατε για τη συνομιλία των προσώπων, των Αγίων, μεταξύ τους, των μορφών, την οποία διατηρήσατε. Ναι, ήταν κομμάτι αυτής της, αυτού του στόχου, δηλαδή της απόπειρας να μεταγραφεί αυτό το γεγονός στη συνολική του διατύπωση. Κέλυφος, αφήγηση, ζωγραφική, δομή, γεωμετρία, κίνηση στο επίπεδο της κάτωψης, της τομής, κίνησης μέσα στο χρόνο, της ιστορικής αφήγησης κτλ. Mm-hmm. Από τα πρώτα πράγματα λοιπόν που χρειάστηκε να κατανοήσουμε και με βάση αυτό να ξετυλίξουμε όλη αυτή την άλλη ιστορία, την οποία έπρεπε να ξαναδιατυπώσουμε σε αυτόν εδώ το χώρο της παλιάς αποθήκης. Θα σημειώσω εδώ ότι αυτή η ιστορία έπρεπε να διατυπωθεί με αντίστοιχους όρους, αξιοποιώντας ένα μικρό τμήμα μόνο της συνολικής αφήγησης. Αυτό είναι επίσης ένα άλλο σημείο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε πιθανώς το 1/4 των συνολικών σκηνών και προσώπων που απεικονίζονται στο Πρωτάτο, ίσως και πολύ λιγότερο από αυτό. Η καταρχήν αναγνώριση αυτής της αυστηρής γεωμετρίας του ναού σε σχέση με τη ζωγραφική και τη ζωγραφική σε σχέση με τον ναό, που σημαίνει στην πράξη ότι έχουμε ένα κεντρικό διόροφο, πολυόροφο μάλλον χώρο, στο οποίο αυτές όλες οι συνομιλίες οργανώνονται σε ενότητες, σε κύκλους που περιχωρούνται και ταυτόχρονα λειτουργούν ολοκληρωμένος προς τον εαυτό τους, ταυτόχρονα επιτρέπουν και άλλες παράλληλες συνομιλίες. Είναι αυτό που λέμε μια τρισδιάστατη αφήγηση. Είναι εύκολο να γνωρίσει κανείς ότι στη βάση του κτίριου υπάρχει μια συγκεκριμένη θεματική απεικόνηση, στην επόμενη ζώνη μια δεύτερη, στην τρίτη μια τρίτη και στην τέταρτη μια στέψη η οποία διασταυρώνεται ως συνομιλία και επικοινωνία με τις υπόλοιπες τρεις. Αυτό, η δυνατότητα που μας έδωσε ο χώρος να έχουμε ένα κεντρικό διόρυβο ύψος, καταφέραμε σε αυτή την έκταση να δημιουργήσουμε την αντίστοιχη αίσθηση, μάλλον να δώσουμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το εικονογραφικό πρόγραμμα με όρους γεωμετρίας αντίστοιχους με αυτούς που υπάρχουν στο Πρωτάτο, χωρίς βεβαίως, σας είπα από την αρχή, να επιχειρηθεί αυτή η αναπαράσταση που παραπέμπει σε μία μεταφορά ολοκληρωμένη, αναπαραστατική, μακέτας δηλαδή, σε κλίμακα ένα προς ένα. Θα μπορούσαν βέβαια πολλοί να πούν ότι ίσως ελοχεύει ο κίνδυνος μουσιοποίησης του Πρωτάτου ή από την άλλη καστικοποίησης των έργων του Πανσέλινου. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον μπορεί κανείς να διατυπώσει πάρα πολλές απόψεις για το αποτέλεσμα. Έτσι. Αλλά είναι βέβαιο ότι δεν έχουμε μουσιοποίηση του Πρωτάτου. Θα έλεγα ότι έχουμε μία ελεύθερη απόδοση κάποιας χωρικής ποιότητας ή κάποιων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την χωρική διατύπωση αυτού του εξαιρετικού μνημείου της αρχιτεκτονικής και ασφαλώς σε καμία περίπτωση η καστικοποίηση του έργου του Πανσέλινου. Τη στιγμή μάλιστα που επιλέγεται να τηρηθεί με αυστηρότητα η διατήρηση μιας ενιαίας κλίμακας, της πραγματικής κλίμακας των έργων και να επιχειρηθεί αυτή η οργανική σχέση με τη δομή, να προσπαθηθεί η διατύπωση στα πλαίσια αυτού του μικρού αριθμού των έργων που μας δόθηκε, να διατυπωθούν σύνολα αφηγήσεων
ακόμα και αν δεν μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο της αφήγησης του πρωτάτου, οι αφηγήσεις που διατυπώνονται είναι αυτοτελείς. Οπότε είναι φανερό ότι κανένας αντιλαμβάνεται τον καλλιτέχνη σε αυτή του την οργανική σχέση και συνομιλία με ένα λειτουργικό σύνολο και όχι στην αποσπασματική του διατύπωση, έτσι όπως αυτή θα φτάσει σε εμάς μέσα από ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο. Είναι γεγονός πως όταν μπαίνει κανείς στην έκθεση νιώθει την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, νιώθει τρόπον την ακατάνυξη, παρόλο που δεν βρίσκεται σε λατρευτικό χώρο. Παρ' όλα αυτά εισπράττει την κατάνυξη που προκαλούν και δημιουργούν οι εικόνες. Με τι προϋποθέσεις μπορεί να έρθει ένας να επισκεφτεί την έκθεση? Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένος? Πρέπει να είναι υποπτευμένος? Δεν θα το έλεγα. Δεν θα έλεγα. Καταρχήν, το ότι κανείς αισθάνεται αυτό που εσείς περιγράφετε με τους όρους της κατάνυξης, είναι μέσα από... υπήρχε στις προθέσεις. Το διατυπώναμε, αν θέλετε, με τον όρο της μυστικής αγωγής μέσα σε ένα χώρο. Αν τώρα αυτό μεταφράζεται σε τέτοιου είδους αίσθηση και αισθήματα, είναι μία δυνατότητα. Αισθάνομαι ότι ο καθημερινός άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε, μπορεί να περιηγηθεί το χώρο αυτής της έκθεσης και να βρει τρόπους να συνομιλήσει με αυτό που συμβαίνει εδώ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι ο ειδικός, δεν χρειάζεται να είναι ο πιστός, δεν χρειάζεται να είναι ο αμαρτωλός, δεν χρειάζεται να είναι ο Άγιος. Μπορεί να είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μπει εδώ, να πάρει μία ανάσα και να απομακρυνθεί. Να συνομιλήσει με τους Αγίους, όπως είπατε πριν, έτσι. Να παρακολουθήσει, αν θέλετε, να γίνει μάρτυρας αυτής της συνομιλίας. Τώρα, αν θα καταφέρει να ταυτιστεί με κάποια από αυτό, είναι μια άλλη πολύ προσωπική υπόθεση, όπως είναι και μια πολύ προσωπική η συνάντηση του καθενός που μπαίνει εδώ με αυτό που απεικονίζεται σε αυτά τα πρόσωπα. Πάντως, στο βιβλίο των εντυπώσεων, γράφουν πάρα πολύ αυτό το άγγιγμα, θα λέγαμε, ψυχής το οποίο έχει δημιουργηθεί σε ορισμένους που ήρθαν και ίσως προδίδει κιόλας τι αποκομίζει ο καθένας. Αυτό θα ήταν ευτυχές και ελπίζω να είναι έτσι όπως ακριβώς το περιγράφεται. Είναι οι περιγραφές τις οποίες διαβάσαμε πριν καθώς μπαίνουμε στην έκθεση. Ναι. Και είναι εντυπωσιακές ακόμη και από ξένους κιόλας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρατηρεί κάποιος κάποια αλλίωση. Κάποιες φορές μπορεί να είναι ευχάριστη, ίσως σε μεμονωμένες περιπτώσεις να μην είναι η αναμενόμενη. Mm-hmm. Ελπίζω ότι θα πάει έτσι και θα είναι όντως μια ευχάριστη τουλάχιστον συνάντηση. Τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στο πρόσωπο του Πανσέλινου. Γράφετε κάπου στο Λεύκωμα ότι ο Πανσέλινος αληθεύει. Τι εννοείτε? Τώρα μου βάζετε πραγματικά δύσκολα και με φέρνετε σε μια άλλη είδους... Σας καλέσαμε για τα εύκολα. Ίσως θα έπρεπε να έχετε και ένα θεολόγο, αλλά θα επιχειρήσω να σας πω, το αληθεύει είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Εγώ θα σας δώσω μόνο μία εκδοχή της και θα σταματήσω εκεί. Το αληθεύει, αν θέλετε, αληθεύει στο βαθμό που φτάνει σε εμάς, κινούμενος ανάμεσα σε αυτή την πραγματικότητα και στο μύθο, ως φαινόμενο, και φτάνει μέσα στον απόϊχο μιας πολύ συγκεκριμένης, συνειπτικής, ορθόδοξης παράδοσης. Από αυτή την άποψη, το αληθεύει, έχω την εντύπωση, ότι έχει την θέση του. Προσπαθώντας να τακτοποιήσετε, θα λέγαμε, να βάλετε έτσι σε μια σειρά, σε μια διάταξη όλο το έργο του Πανσέλινου, ναι, εδώ στην έκθεση, τι προσωπικότητα αποκαλύφθηκε σε εσάς για τον Πανσέλινο? Τι πρόσωπο σας αποκάλυψε ο ίδιος ο Πανσέλινος για τον εαυτό του? Κοιτάξτε, η ερώτησή σας έχει κατ' ουσίαν δύο... Μάλλον σε μένα δημιουργεί την ανάγκη να απαντήσω σε δύο επίπεδα. Αυτό που λέτε, η απόπειρα να βάλουμε σε μία τάξη αυτό το υλικό που έρχεται σε εμάς ως απόσπασμα ενός εικονογραφικού προγράμματος από το πρωτάτο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο Πανσέλινος είναι μία έκρηξη.
είναι ένα υλικό το οποίο δεν μπορεί να διαβαστεί ούτε γραμμικά, ούτε με μια τυπική αυστηρότητα, ούτε με έναν τρόπο που συνήθως έχουμε μάθει να διαβάζουμε ένα έργο καλλιτεχνικό. Mm-hmm. Είναι μια λειτουργική ενότητα, η οποία μόνο με μια λειτουργική τάξη μπορεί να προσεγγιστεί. Γι' αυτό και σε αυτή την έκθεση, αν θέλετε, δεν μπορεί κανείς εύκολα να αναζητήσει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Εισάγεται σε ένα κεντρικό χώρο, στον οποίο μπορεί να κοιτάξει πάνω, δεξιά, κάτω και να αντιληφθεί το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο ή με αλλιώτικους κάθε φορά, χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσει από μία αρχή και να καταλήξει σε ένα τέλος. Mm-hmm. Αυτό το οποίο απελευθερώνει στο τέλος, μέχρι που να διατυπωθεί, αντιλαμβάνεστε, γιατί ο δρόμος ξεκινά να γίνεται με μία παράθεση, με μία προδιάθεση τάξης και τακτοποίησης. Αλλά όταν κανείς προσεγγίζει αυτό το φαινόμενο πανσέλινο στη σχέση του με τον πρωτάτο, σας πληροφορώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και κυρίως αδικεί τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Τώρα, αν θυμάμαι, με ρωτήσετε και ποια ήταν, πώς αντιληφθήκαμε εμείς το πρόσωπο. Ουσιαστικά η επαφή με τα έργα ενός καλλιτέχνη και η ενασχόληση με τα έργα του σίγουρα σας βάζει σε μια δοκιμασία να προσπαθήσετε να αντιληφθείτε πώς κάτι ήταν ο Πανσέλινος, ποια ήταν η προβληματική του, πώς λειτουργούσε. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργούσε και το άλλο που μου είπατε, είναι προφανές ότι λειτουργεί στα πλαίσια μιας ορθόδοξης βιωματικής σχέσης. Έτσι, είναι μια λατρευτική τέχνη. Από εκεί και πέρα, είναι ταυτόχρονα και μια βαθιά προσωπική και ανθρώπινη τέχνη. Mm-hmm. Γι' αυτό και είναι τόσο εύκολο να την προσεγγίσει κανείς, να την κατανοήσει και να την απολαύσει και ως πνευματικό δώρο, αλλά και ως ένα προϊόν με πολύ συγκεκριμένες ποιότητες αισθητηριακής απόλαυσης. Το βέβαιο πάντως είναι ότι όσο και αν αναλωθεί κανείς στο να κατανοήσει αυτή την εκπληκτική δεξιότητα μέσα από την οποία αυτός ο άνθρωπος αφηγείται ή καταγράφει ή μας παραδίδει αυτό το τεράστιο έργο, αν δεν αφαιθεί σε αυτό το πνευματικό περιεχόμενο, έχει χάσει, νομίζω, το πολύ πολύ σημαντικό και ουσιαστικό που έχει να δώσει. Εδώ ίσως με προκαλείτε να ρωτήσω ποια μπορεί να είναι η σχέση του Πανσέλου με τους σύγχρονους αγιογράφους. Κατά πόσο, δηλαδή, αυτή η βιωματική... Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν είμαι σε θέση καταρχήν να σας απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί αισθάνομαι ότι εδώ και πολλή ώρα αυτοσχεδιάζω. Θα πω μόνο μια αίσθηση που έχω. Έχω την αίσθηση ότι ο Πανσέλινος, όπως και πάρα πολλοί άλλοι φαντάζομαι αυτή τη περίοδου και αργότερα, μεγάλοι δημιουργοί, είχαν μια προσωπική σχέση με τα πράγματα και τη διατηρούσαν. Και αυτό το πράγμα έβγαινε στην δουλειά τους. Όταν αυτή η προσωπική σχέση άρχισε να γίνεται μια ατομική σχέση, οδηγηθήκαμε κάπου εδώ, mm-hmm. έχω την εντύπωση. Ίσως και γι' αυτό οι παλαιότεροι είχαν και την αίσθηση του αχειροποίητου. Αυτό είναι το βέβαιο. Ναι, έχει. Αισθάνεσαι ότι αυτά όλα τα πράγματα μοιάζει σαν να μην έγιναν από το χέρι ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Mm-hmm. Ξεπερνάω πάρα πολύ, δηλαδή, το επίπεδο της ανθρώπινης δεξιότητας, ώστε να το αναγνωρίζουμε μόνο με αυτούς τους όρους. Διαρκώς βρίσκεσαι μπροστά σε διαπιστώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να κατανοηθούν με αυτή την συνταγή. Επομένως, τον κ. Μανουήλ Πανσέλινο θα μπορούσαμε να τον κατατάξουμε σε έναν από τους μεγάλους Ευρωπαίους ζωγράφους εποχής, θα μπορούσαμε να τον κάνουμε σύγκριση με τους ζωγράφους αντίστοιχους εκείνης εποχής ή είναι κάτι το ξεχωριστό? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω σε αυτό το ερώτημα. Επιτρέψτε μου, θα πω μόνο ότι είμαι εξαιρετικά ευτυχής που ο Πανσέλινος παρέδωσε αυτό το έργο πολύ κοντά, δίπλα μας, mm-hmm. ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να το προσεγγίζουμε και να το απολαμβάνουμε. Έτσι. Τα άλλα νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι ίσως μπορούν να τα απαντήσουν με τον δικό τους τρόπο. Είμαι ευτυχής που υπήρξε και που είναι εδώ και έχω την δυνατότητα να τον
να τον δω, να τον προσεγγίσω. Φαντάζομαι ότι για να γίνει μια έκθεση για τον Πανσέλ, για το Πρωτάτο, αυτό σημαίνει ότι είναι καταρχήν επίκαιρη. Επίκαιρος και ο Πανσέλος και το Πρωτάτο, τυχογραφίες του Πρωτάτου. Θα μπορούσε να στείλει κάποιο μήνυμα σήμερα ο Πανσέλινος μέσα από την αγιογραφία. Κοιτάξτε, εγώ πάλι θα σας απαντήσω ως ένας επισκέπτης αυτής της έκθεσης, ως ένας επισκέπτης αυτού του έργου με τον οποίο είχα την τύχη να συναντηθώ. Ο Πανσέλινος είναι ευρύχωρος. Έχει μια ευρυχωρία που μεταφράζεται και στο επίπεδο της γεωμετρίας, δηλαδή με χωρικούς όρους και γεωμετρικούς, αλλά και στο επίπεδο της γενναιοδορίας των αισθημάτων, των χρωμάτων, όλο αυτό του πλούτου το οποίο, ας πούμε, μας επικοινωνεί. Επιπλέον, είναι ένα έργο βαθιά πνευματικό. Η συνάντηση μαζί του είναι προσωπική. Και το πρόσωπο είναι αυτό που αναζητούμε σήμερα, προκειμένου να βρει ο καθένας την δική του απάντηση. Και είναι βέβαιο ότι θα είναι ενετέρα μορφή. Πρέπει να σας πω ότι από τις συγκλονιστικότερες απεικονίσεις αυτής της έκθεσης είναι μία απεικόνιση στην κόγχη του ιερού, είναι ο Ιησούς ενετέρα μορφή. Είναι η μορφή με την οποία εμφανίστηκε στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του, στην πορεία προς τους Εμαούς. Και είναι εκεί όπου κανένας, είναι το σημείο όπου απεικονίζεται με μια μορφή που δεν μας είναι η γνώριμη μορφή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας και κανείς δεν το αναγνωρίζει, παρά μόνο όταν πλέον δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο είναι και το μότο αυτής της έκθεσης. Είναι το Πρωτάτο ενετέρα μορφή, είναι ο Πανσέλινος ενετέρα μορφή, είναι το πρόσωπο ενετέρα μορφή. Με το πρόσωπο λοιπόν ενετέρα μορφή θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την περιήγηση, με τη βοήθεια την οποία μας δώσετε να περιηγηθούμε την έκθεση και να προκαλέσουμε τους τηλεθεατές να επισκεφτούν την έκθεση. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε καταρχήν για την τιμή και τη χαρά να σας έχουμε κοντά για να μας βοηθήσετε στην ξενάγηση αυτής της υπέροχης έκθεσης. Ποιος είναι ο σκοπός της έκθεσης καταρχήν? Ο σκοπός της έκθεσης είναι να προβάλλει το έργο και την καλλιτεχνική προσωπικότητα ενός από τους μεγαλύτερους ζωγράφους της εποχής των Παλαιολόγων και ίσως όλων των εποχών, του Μανουήλ Πανσέλινου. Για το πρόσωπο αυτό δεν έχουμε ιστορικές πληροφορίες, γιατί η ιστορική επιγραφή που θα υπήρχε στον Ναό του Πρωτάτου και θα μας έδινε στοιχεία για τον Πανσέλινο δεν έχουν σωθεί. Επίσης δεν έχουμε πληροφορίες από ιστορικές πηγές. Έτσι, ό,τι ξέρουμε για αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη είναι η παράδοση, η προφορική παράδοση που επιβίωσε στο χώρο του Αγίου Όρους για πάνω από 1000 χρόνια και η οποία καταγράφει για πρώτη φορά στις αρχές του 18ου αιώνα από έναν ζωγράφο και ιερομόναχο, τον Διονύσιο τον Εκφουρνά, ο οποίος ο ίδιος ήταν και ζωγράφος.
Αυτό στο περίφημο έργο του Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης προτείνει σε αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να γίνουν ζωγράφοι να πάνε να δούνε το έργο του Πανσέλινου, να το μιμηθούν και να το αντιγράψουν. Βλέποντας κανείς το έργο του κ. Μανουήλ Πανσέλινου στο Πρωτάτο, από ποιο πολιτιστικό καθεστώς, θα λέγαμε, αντλεί όλα αυτά ο Πανσέλινος ή καλύτερα σε ποιο πολιτιστικό γίγνεσθε παραπέμπει όλη αυτή η πρόταση του κ. Μανουήλ Πανσέλινου για την εποχή του? Η παράδοση συνδέει τον Πανσέλινο με το Πρωτάτο, όπως είπατε. Mm-hmm. Και σε αυτό το ναό, ο οποίος είναι η μεγάλη εκκλησία του Αγίου Όρους, όπως αναφέρεται στις πηγές, μας σώζεται ένα εκπληκτικό έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη, του Πανσέλινου. Ο Πανσέλινος βέβαια δεν υπήρξε ένα καλλιτεχνικό μετέωρο, ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά και ξαφνικά έφυγε. Βγαίνει από μια μεγάλη καλλιτεχνική παράδοση της εποχής των Παλαιολόγων, στο έργο του οποίου συμπυκνώνεται το έργο παλαιότερων καλλιτεχνών, τόσο σε επίπεδο εικονογραφικής παράδοσης, που είναι μια εικονογραφική παράδοση που αρχίζει από την εποχή μετά την εικονομαχία, όπου αποτυπώνεται το δόγμα και μέσα από αυτό το δόγμα αποτυπώνεται και δημιουργείται σιγά σιγά η εικονογραφική παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά σε επίπεδο καλλιτεχνικό είναι κορύφωση του έργου άλλων καλλιτεχνών της Δευτέρας πεντηκονταετίας του 13ου αιώνα. Mm-hmm. Θα πρέπει να σημειώσουμε, για να δώσουμε και κάποια χρονικά όρια, ότι ο καλλιτέχνης αυτός κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά στο τέλος του 13ου αιώνα με την πρώτη δεκαετία του 14ου αιώνα. Επομένως κουβαλάει μια ολόκληρη παράδοση, θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά μπορεί κάποιος να πει ότι δημιούργησε σχολή. Επηρέασε το καλλιτεχνικό γίγνεσθε της εποχής του και όχι μόνο, με έναν τρόπο ιδιαίτερα σημαντικό, τόσο σε επίπεδο του εικονογραφικού προγράμματος των ναών, όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Αποτέλεσμα ήταν η καλλιτεχνική δημιουργία της εποχής των Παλαιολόγων να ταυτιστεί με το έργο του. Και δεν είναι τυχαίο ότι η καλλιτεχνική δημιουργία και οι καλλιτέχνες κατά εποχές επιστρέφουν στο έργο του Μανουήλ Πανσέλινου. Και ειδικά στον 18ο αιώνα, την εποχή την οποία ζει ο Διονύσος ο Εκφουρνά, περίοδο κατά την οποία υπάρχει μια λαμπρή επιστροφή και δημιουργία με βάση το έργο του Πανσέλινου, δείγματα τις οποίες μας έχουν σωθεί σε τοιχογραφίες και πολιτές εικόνες στο Άγιον Όρος, στη Θεσσαλονίκη, στη Μοσχόπολη της Βορείου Ηπείρου και σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Και είναι μια ζωγραφική αυτής της περίοδου, θα έλεγα αστικού χαρακτήρα, μια ζωγραφική καθαρεμουσιάνικη και όχι μια ζωγραφική όπως παρατηρείται στο 18ο αιώνα σε άλλες περιοχές της Ελλάδος δεύτερης ποιότητας. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ταυτίζουν ή συγχέουν τα έργα του Πανσέλινου με ορισμένων άλλων, όπως του Μιχαήλα Στραπά ή του Ευτυχίου. Αυτό συνέβη κυρίως από ξένους ερευνητές, κυρίως Σέρβους, όπως ήταν ο Μίλκοβιτς Πέπε, καθηγητής του Πανεπιστημίου στα Σκόπια, ο οποίος απέδωσε όλη την καλλιτεχνική δημιουργία του τέλους του 14ου και των αρχών του τέλους του 13ου και του 14ου αιώνα, όπως ήταν οι τοιχογραφίες του Πρωτάτου, οι τοιχογραφίες της Παναγίας Περιβλέπτου στην Αχρίδα και ορισμένων άλλων ναών στην Μεσαιωνική Σερβία, στο έργο ενός συνεργείου ζωγράφων από τη Θεσσαλονίκη, του Μιχαήλα Στραπά και του Ευτυχίου.
Ήταν όμως μια θέση στον χώρο της επιστήμης, η οποία σήμερα δεν είναι αποδεκτή. Μπορούμε να διακρίνουμε με σαφήνεια πια το έργο του Παρσέλινου από το έργο αυτό των μεγάλων επίσης καλλιτεχνών, οι οποίοι μαζί με τον Παρσέλινο θα πρέπει να διαμορφώθηκαν στο ίδιο καλλιτεχνικό εργαστήρι της Θεσσαλονίκης, αλλά σε κάποια στιγμή τράβηξαν διαφορετικούς δρόμους. Φαντάζομαι ότι ο Παρσέλινος θα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία παραπέμπουν στο πρόσωπό του και στην τεχνική του. Θα μπορούσαμε εν ολίγης να πούμε ποια είναι αυτά. Τα χαρακτηριστικά της τέχνης του Παρσέλινου είναι και χαρακτηριστικά της εποχής. Mm-hmm. Πρώτα-πρώτα τον διακρίνει μια μνημιακότητα στις συνθέσεις, όπως μπορούμε να το δούμε στην προσευχή στο όρος των ελαιών, στο μυστικό δείπνο ή στον νηπτήρα, μορφές μεγάλων διαστάσεων, με πρόσωπα που έχουν όγκος και μέγεθος και σωματική επιβολή, γενικά συνθέσεις με μία μνημιακότητα και από την άλλη πλευρά με μία ισορροπία των επιμέρους μερών της συνθέσεως σε μία σύνθεση ισόρροπη και σύμμετρη. Παράλληλα, εμπνέεται ή αποτυπώνει στις συνθέσεις και κυρίως ορισμένες λεπτομέρειες μνήμες από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, και αυτό σε μια εποχή που ακόμα και στα γράμματα υπάρχει μια επιστροφή στη μελέτη και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, σε θέματα όπως στη βάπτιση, είναι ψηλά πάνω. Το θέμα του γέροντα που υπέβει δύο δελφίνια είναι θέμα που είναι παρμένο από την παράδοση της ύστερης ελληνορωμαϊκής τέχνης, mm-hmm, και το συναντάμε σε ψηφιδωτά της εποχής. Και αυτό το θέμα είναι αγαπητό στην εποχή των παλαιολόγων, γιατί το συναντάμε και στα ψηφιδωτά της των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης, που χρονολογούνται στο 1310-14, αλλά και σε μία βάπτιση στο ναό της παλιάς Μητροπόλεως στη Βέρεια. Επομένως, μπορεί να πει κανείς, καθώς μας αναφέρεται όλα αυτά για τον Γερμανουήλ Παρσέλινο, ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος και μοναδικός ζωγράφος εποχής, ή μπορεί να κάνει μία σύγκριση, όπως κάνουν πολλοί και επιχειρούν να κάνουν μία σύγκριση με κάποιους δυτικούς ζωγράφους και να πούν ότι είχε φτάσει στο επίπεδο κάποιων δυτικών ζωγράφων. Ήταν κάτι μοναδικό δηλαδή για την Ελλάδα, για το Βυζάντιο, για τον κόσμο, πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε? Ο Μανουήλ Παρσέλινος είναι ένας πραγματικά κορυφαίος καλλιτέχνης, γιατί κατόρθωσε να αποδώσει στο έργο του, να συγκεράσει βασικές αξίες του χριστιανικού κόσμου, mm-hmm, με αξίες που έχουν σχέση με αυτό που λέμε κλασικό στην τέχνη. Γιατί ο Μανουήλ Παρσέλινος στη ζωγραφική του δεν κλασικίζει, δεν μιμείται, αλλά είναι ο ίδιος κλασικός. Έτσι, αυτό αποτυπώνεται ακόμα και όχι μόνο στην τυπολογία των μορφών, λόγω χάρη, μορφές όπως ο Ιωάννης ο Θεολόγος ή μορφές από τους προπάτορες. Η τυπολογία του, η τυπολογία αυτών των μορφών έχουν σχέση με την κλασική παράδοση. Αλλά πέρα από στοιχεία καθαρά εξωτερικά, κατορθώνει να δώσει στην έκφραση του προσώπου ουσιώδη στοιχεία αυτού που λέμε κλασικό και να συγκεράσει αρετές του αρχαίου ελληνικού κόσμου με το πνευματικό κάλος που εκφράζει η χριστιανική κοινωνία της εποχής στην οποία έζησε.
Mm-hmm. Όσον αφορά τη σχέση του με την ή τη σύγκριση με άλλους, με καλλιτέχνες της Δύσης, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο καλλιτέχνης αυτός ζει την ίδια περίοδο στην οποία ζει ο Τζοτ. Και παρά το γεγονός ότι ο Μανουήλ Πανσέλινος δεν πρέπει να γνώρισε το έργο του Τζότο ή ο Τζότο το έργο του Μανουήλ Πανσέλινου, μπορούμε να διακρίνουμε στο έργο αυτών των καλλιτεχνών ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Και από τα κοινά χαρακτηριστικά, τα αμέσως αναγνωρίσιμα, είναι συνθέσεις δομημένα στέρες, μορφές με μία έντονη σωματικότητα, πλαστικού χαρακτήρα, που είναι ίσως αποτέλεσμα μιας όσμωσης, περισσότερο θα έλεγα του Τζότο με την Βυζαντινή τέχνη, παρά του Πανσέλινου με τη Δυτική τέχνη. Είναι άκρως εντυπωσιακό αυτό που λέτε, γιατί δείχνει τις επιρροές της εποχής, οποίες δεν τις έχουμε αντιληφθεί ακόμη και σήμερα, ότι λειτουργούσαν έτσι. Μπαίνοντας κανείς στην έκθεση, και πόσο μάλλον στο πρωτάτο όταν έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί, νιώθει μία μοναδική κατάνοιξη. Και ίσως η πρώτη εντύπωση η οποία έρχεται είναι κυρίως από τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιεί ο κ. Μανουήλ Πανσέλινος. Και θα έλεγα ότι συμβαίνει μία τρομακτική αντίθεση με τα σύγχρονα χρώματα, με τους σύγχρονους χρωματισμούς που χρησιμοποιούν οι τωρινοί αγιογράφοι. Γιατί λέτε να συμβαίνει αυτή η έντονη κατανοητική διάθεση και ατμόσφαιρα στα έργα του Πανσέλινου και να μην πετυχαίνουν τόσο οι σύγχρονοι αγιογράφοι αυτό το ζητούμενο? Τονίζεται ένα άλλο στοιχείο, βασικό χαρακτηριστικό της τέχνης του Πανσέλινου, η χρωματική ευφροσύνη. Mm-hmm. Και είναι αλήθεια ότι ο Πανσέλινος χρησιμοποιεί χρωματικούς τόνους ανοιχτούς σε συνδυασμούς όχι ανθετικούς, αλλά αρμονικούς. Και από τα βασικά του χρώματα είναι το πράσινο σε τόνους ανοιχτούς, λαχανή, η θερμότητα της όχρας, το πορτοκαλί πάλι σε τόνους ανοιχτούς. Και είναι πραγματικά όταν μπαίνεις στο ναό του Πρωτάτου και ως ένα σημείο στο χώρο αυτό που αποδίδει η έκθεση με τρόπο αφαιρετικό το χώρο του ναού, αισθάνεσαι ότι το χρώμα σε καλεί να προσευχηθείς και να ευχαριστήσεις τον Θεό. Και ξέρετε, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ αυτό το φόντο, το μελιτζανί, το μπλε, το μελιτζανί που έχει, ενώ σε σχέση με το χρυσό το οποίο χρησιμοποιούν σήμερα. Και θεωρούν πολύ υπεύθυνοι που αναλαμβάνουν τις αγιογραφίες ότι το χρυσό ακριβώς αποδίδει καλύτερα και την λατρεία προς τον Θεό. Κοιτάξτε, δεν έχει φόντο μελιτζανί ο Πανσέλινος. Mm-hmm. Έχει ένα φόντο ανοιχτό κιανό. Mm-hmm. Και αυτό σαν φόντο προβάλλει αυτά τα χρώματα που σας είπα. Σήμερα η χρησιμοποίηση του χρυσού φόνου, θα έλεγα πως εκφράζει έναν νεοπλουτισμό στον χώρο της Εκκλησίας και προέρχεται από την παράδοση του ψηφιδωτού. Το χρυσό φόνο ταιριάζει στον ψηφιδωτό, δεν ταιριάζει στην τοιχογραφία και αποτελεί μία κατάχρηση για να μην χαρακτηρίσω διαφορετικά αυτή την τάση στον χώρο της Εκκλησίας. Ίσως μία έλλειψη πλέον αισθητικής που είχαν τότε στην εποχή του Πανσέλινου. Δηλαδή έχουμε χάσει την αισθητική μας ποιότητα πλέον? Όχι, υπάρχει μία τάση προβολής. Mm-hmm. Μιας αισθητικής η οποία ίσως φτάνει σε κατάχρηση και υπέρβαση βασικών καλλιτεχνικών αξιών της Βυζαντινής τέχνης. Μία έκθεση όπως αυτή που προβάλλει μάλλον το έργο και το πρόσωπο του Μανουήλ Πανσέλινου ή είναι κάτι παραπάνω?
Αυτή η έκθεση προβάλλει πρώτα-πρώτα τις τοιχογραφίες του κορυφαίου ναού στο Άγιον Όρος του Νότου Πρωτάτου. Και μέσα από αυτό την καλλιτεχνική δημιουργία ενός, όπως σας είπα, μεγάλου καλλιτέχνη του Βυζαντίου και ίσως από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Και από αυτή την άποψη η δημιουργία αυτής της έκθεσης αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί φέρνει σε επαφή με το ευρύτερο κοινό την καλλιτεχνική προσωπικότητα του Μανώλη Πανσέλιου και βέβαια από την άλλη πλευρά δίνει τη δυνατότητα, επειδή οι φωτογραφικές απεικονίσεις είναι στο πραγματικό τους μέγεθος, mm-hmm. να χαρούν το έργο του Μανώλη Πανσέλιου στο Άγιον Όρος, να το χαρούν από κοντά και οι γυναίκες που δεν μπορούν να επισκεφθούν το Άγιον Όρος. Mm-hmm. Και είναι η αλήθεια ότι επειδή επισκέφτηκα και με τη σύζυγό μου και με φίλες έτσι και με φίλους που δεν έχουν πάει στο Άγιο Όρος, θα έλεγα ότι νιώσανε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Θα την έλεγα κοντά στην κατάνοιξη, μπαίνοντας ακριβώς στο χώρο και προσπαθώντας να αντιληφθούν πώς είναι εκεί η ομορφιά που νιώθει κανείς όταν μπαίνει στο Πρωτάτο, στο Ναό του Πρωτάτου. Τελικά μετά από όλα αυτά αναρωτιέμαι πόσο επίκαιρος μπορεί να είναι σήμερα ο Μανουήλ Πανσέλινος και το έργο του. Έχει να μας δώσει κάποια μηνύματα? Έχει να μας δώσει μηνύματα γιατί επιστρέφει σε βασικές αξίες του χριστιανικού κόσμου ο Μανουήλ Πανσέλινος και από την άλλη πλευρά βέβαια μέσω αυτού του έργου που βλέπουμε ερχόμαστε σε επαφή με ένα από τα κορυφαία έργα του Βυζαντινού πολιτισμού, της τοιχογραφίας του Ναού του Πρωτάτου. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεότερης επιστημονικής έρευνας ο Μανουήλ Πανσέλινος δεν πρέπει να δούλεψε μόνο στις τοιχογραφίες του Ναού του Πρωτάτου. Στην έκθεση προβάλλονται επίσης ένα μέρος των τοιχογραφιών του Καθολικού της Μονής Βατοπεδίου που αποδίδονται στο Μανουήλ Πανσέλινο, ένα μέρος των τοιχογραφιών του Παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου που είναι στο Ναό του Αγίου Δημητρίου, μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται η παράδοση ότι ο καλλιτέχνης κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και είναι μια ζωγραφική που χρονολογείται στα 1303, ενώ οι τοιχογραφίες του Βατοπεδίου χρονολογούνται στα 1312 και έτσι μπορούμε να δούμε και το χρονικό έβρος κατά το οποίο ο Πανσέλινος δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά mm-hmm. από το τέλος του 1290 που είναι οι τοιχογραφίες του Πρωτάτου μέχρι το 1312 και επίσης έναν αριθμό φορητών εικόνων, μια εικόνα της του Χριστού, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου που είναι στη Μονή Βατοπεδίου και με αυτές επιβεβαιώνεται και πάλι η παράδοση που μας διασώζει ο Διονύσιος ο Εκφουρνά ότι ο Πανσέλινος ήταν καλλιτέχνης και φορητών εικόνων. Τελικά, αν και μόνο πιαστούμε από το ότι υπάρχουν τοιχογραφίες στον Άγιο Δημήτριο, δείχνει από τη μία την άγνοιά μας, γιατί ελάχιστοι το ξέρουν, και αποδεικνύει το πόσο αδαείς είμαστε ως προς την παράδοση που κουβαλάει όχι μόνο αυτή η πόλη, αλλά γενικά η Εκκλησία μας. Καθώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς ότι υπάρχουν τέτοιες, ότι υπάρχουν έργα του Πανσέλινου στην πόλη μας και στο συγκεκριμένο σημείο του Αγίου Δημητρίου. Κοιτάξτε, αυτή η άγνοια οφείλεται και στο γεγονός ότι ακόμα και οι ειδικοί επιστήμονες mm-hmm. δεν ήξεραν σε βάθος το έργο του Πανσέλινου στο Ναό του Πρωτάτου. Mm-hmm. Για πρώτη φορά και χάρη στην γενναία και πάλι απόφαση που έλαβε η Ιερά Κοινότητα μετά την έκθεση, την περίφημη θησαυρή του Αγίου Όρους, mm-hmm. δίνεται δυνατότητα όχι μόνο στο ευρύτερο κοινό, αλλά και στους επιστήμονες να πλησιάσουν και να μελετήσουν το έργο αυτού του μεγάλου mm-hmm. καλλιτέχνη. Και εκείνο που θα μπορούσε ίσως να κρατήσει κανείς πέρα των άλλων είναι ακριβώς η ταπείνωση που νιώθει αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, γιατί όπως είπατε και στην αρχή ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά πουθενά με το όνομά του ακριβώς ότι είναι δικά του.
Κοιτάξτε, την εποχή των παλαιολόγων οι καλλιτέχνες είχαν συνέστηση της υψηλής καλλιτεχνικής προσωπικότητας, εφόσον βέβαια είχαν αυτό το επίπεδο, αλλά και την αποδοχή από πλευράς κοινωνίας, της κοινωνίας. Δυστυχώς δεν μας σώζεται, όπως σας είπα, ή δεν μας σώθηκε η εκτιτορική επιγραφή τόσο στο ναό του Πρωτάτου, όσο και στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου. Θα πρέπει όμως να είχε κοινωνική αποδοχή και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καλείται από δύο μεγάλα από ένα μεγάλο μοναστήρι, το καθολικό, τη Μονή Βατοπεδίου και από την Ιερά Κοινότητα να διακοσμήσει τον καθολικό ναό του Αγίου Όρους στο Πρωτάτο και το καθολικό της Μονής Βατοπεδίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένας άλλος ζωγράφος από τη Θεσσαλονίκη, για να αναφερθούμε στο ότι οι καλλιτέχνες αυτή την περίοδο προβάλλουν το έργο τους, στην κτητορική επιγραφή που σώζεται σε μια εκκλησία που ζωγράφησε στη Βέρεια, ο Γιώργος Καλέργης, άλλος καλλιτέχνης της εποχής που ζει ο Πανσέλινος και ενδεχομένως ένας καλλιτέχνης που να μαθήτευσε κοντά στον Πανσέλινο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αυτοπροσδιορίζεται ως μεγάλος καλλιτέχνης όλης της Μακεδονίας. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καθηγητά και ελπίζω να συνεχίσετε έτσι. Ένα επίσης που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο κατάλογος που συνοδεύει την έκθεση. Γιατί ο κατάλογος αυτός είναι που θα διονύσει την έκθεση και θα προβάλλει το έργο του Πανσέλινου και στο κοινό που δεν θα μπορέσει να επισκεφθεί την έκθεση, αλλά και θα αποτελέσει από εδώ και πέρα ένα σημείο αναφοράς των επιστημόνων για την πρόθεση του έργου του Μαρούλη Πανσέλη. Και πρέπει να πούμε ότι πέρα από μια καλέσθητη έκδοση είναι και πολύ επιμελημένη, που με την ιδιαίτερη φροντίδα σας έγινε επιμελημένη, θα λέγαμε, και αξίζει τον κόπο όχι καν να την ξεφυλίσει, αλλά να την έχει στη βιβλιοθήκη του για να κοσμεί και να ανατρέχει κάθε φορά που θέλει να θαυμάσει τις τοιχογραφίες του Μανουήλ του Πανσέλινου. Ακριβώς. Είναι ένας κατάλογος τον οποίο συνέβαλαν πάρα πολύ, δεν είναι έργο ενός μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να το μνημονεύσουμε και καλό είναι να μπει στη βιβλιοθήκη κάθε ανθρώπου που έχει μια αγάπη για τη Βυζαντινή τέχνη. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστώ. Thank you.